έχουμε την χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας ένα ποδοσφαιριστή που τίμησε την ιστορική φανέλα της Κορίνθου. Τον Λούπου, ένα χειροκρότημα. Χειροκρότημα και σύντομα της αξίας του και της προσφοράς του, παρακαλώ. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Ανόπουλο, να τιμήσει με ειδική πλακέτα τον κύριο Λούπου. Είναι μεγάλη μου τιμή ως πρόεδρος της ομάδος και όχι ως ένας άνθρωπος που λατρεύει παθολογικά το ποδόσφαιρο να τιμώ αυτή τη στιγμή ένα ποδοσφαιριστή μύθο. Λέω είναι μεγάλη μου τιμή ως πρόεδρος της Κορίνθου και όχι ως ένας άνθρωπος που λατρεύει παθολογικά το ποδόσφαιρο να τιμώ ένα ποδοσφαιριστή μύθο. Ένα ποδοσφαιριστή που σε όλη την Ελλάδα συζητεί το καθημερινά και ο λόγος που συζητεί το ήταν γιατί αυτός ο πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή που η Ρουμανία ήταν σε ένα καθεστώς δύσκολο και οι ποδοσφαιριστές δεν έφυγαν εκεί. Η οικογένεια Μαρτινογιάννη τον έφερε στην Ελλάδα. Λέγοντο πάρα πολλά πράγματα εκείνη την εποχή και με διάφορες συγκυρίες η τότε διοίκηση είναι εδώ και ο Φίλης. Και θέλω μια μέρα θα τιμήσουμε τον κύριο Φίλη, ένα κύριο Φίλη. Τι μπερδεύουμε τα διαφορετικά με τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για ποδοσφαιρό. Λοιπόν, είναι εδώ ο κύριος Φίλης, θέλω να πει δύο κουβέντες. Πώς έφερε τον Λούπου στην Κόρυνθο. Είμαι εδώ με τον Χρήστο του Καρσιώτη μαζί, που παίξαν μαζί και χαζέψανε πολύ κόσμο τότε. Γεια! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλο κάθε Κυριακή να βλέπω τον πιο κόσμο. Και ένα πράγμα θα σας πω. Ο πρόεδρος της Κορίνθου, ο κύριος Κούλιας, έχει δοξαστεί και επαγγελματικά και ποδοσφαιρικά. Σε μεγάλες ομάδες. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Και να είστε δίπλα του. Ξεκινάει από τη διοίκηση. Εάν η διοίκηση είναι αγαπημένη, φτάνει στην κερκίδα. Και η κερκίδα τα αποδίδει στο γήπεδο. Φτιάχνει μια καλή ομάδα. Να το στηρίξουμε όλοι, να δούμε την ομάδα αυτή στη μεγάλη κατηγορία που της ανήκει. Έχει τη δύναμη. Θέλει βοήθεια. Θέλει στήριγμα από όλους τους κορυφαίους. Με τα χρονιά, με κατεβαίνετε, να στηρίξετε. Άκουγα το όνομα Μπάρτσα μετά από 30 χρόνια. Και δάκρυσα. Είδα το λεωφορείο που πέρασε τα ουτά. Που έκανε προετοιμασία η Κόρυνθο. Που το είχε στερηθεί. Έμαθα ότι έφερε ο κ. Κούλιας. Προς τιμή του. Μπράβο του, το συγχαίρω. Εγώ δάκρυσα σαν την κραμπεδιά. Δάκρυσα που το είδα. Σας μιλάω ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω. Καλησπέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κόρυνθος. Πόρτο, Κόρυνθος. Θέλω να σας πω ότι κάθε Κυριακή που θα πέσουμε εδώ θα θυμάμαι την ιστορία της Κορίνθου. Αυτούς που πέρασαν από εδώ, που ξεχάστηκαν και θέλω να σας πω ότι κάθε Κυριακή θα θυμάμαι την ιστορία της Κορίνθου. Θα τιμήσουμε και αυτούς που δεν ζουν και δεν είναι κοντά μας. Εμείς που μεγαλώσαμε με αυτούς. Με το Φάνη το Δασίνο, με τον Σπύρο το Μαργαρίτη, με τον Τάκη το Φουσπίκη, με τον Μακρύ, με τους αδερφούς Πετρίδη, με τον Γιώργο τον Αυτόπουλο, με τον Χρήστο τον Καρσιώτη και τα παιδιά που ήρθαν. Με τον Στέφα, τον Γιάννη και όλοι μαζί θα είμαστε μια οικογένεια. Μπράβο! Και κάθε Κυριακή θα γεμίσουμε το γήπεδο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Άντε, βοηθήστε. Φτιάχνουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο μέσος όρος της ομάδος που βλέπετε είναι 22 χρονών. Είναι παιδιά που διψούν για ποδόσφαιρο. Είναι στο ρόστερ 18 κορίθοι από τα χωριά μας, από τα χωριά σας, από την πόλη. Είστε καλά όλοι. Και θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Πνευματικό, γιατί η ιδέα ήταν η δική του η σημερινή. Να είστε καλά. Άντε, καλή. Βοηθήστε την ομάδα μας κάθε Κυριακή. Βοηθήστε την ομάδα μας να πάει τι πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσιχριτζή, γιατί διοργάνωσε τα προβλήματα το Σάββατο.
για να είναι όλη η οικογένεια της Κορινθίας στο κήπεδό μας. Κάθε Κυριακή δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, είμαστε όλοι Κόρινθος. Όλοι! Πάμε παιδιά, πάμε, πάμε όλοι μαζί σιγά με αθλητική.